Το χρόνο θα αρχίσω με τη ΔΕΙΑ. Θέλω να ξέρω αυτός ο εργολάβος που υπάρχει τις βλάβες της ΔΕΙΑ. Ποιος είναι ο πρόεδρος να μας ενημερώσει. Ποιο γεωγραφικό τμήμα έχει και πόσοι οικισμούς έχει πληρωθεί. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία βλάβη εκεί πέρα στην τοπική κοινότητα όπου ζω και τον περιμένουμε να έρθει από το μεταλλικό μέχρι να τελειώσει την βλάβη. Και από εκεί μέχρι να έρθει αυτό είχε φύγει ένα βόσφορος νερό, ας πούμε. Και αδειάσει εκεί πέρα. Μιλάμε για 20 ώρες. Και λέω, δεν υπάρχει σε κάθε γεωγραφική ενότητα ένας άνθρωπος, ένας υπάλληλος, κάποιον εκεί ή ο εργολάβος να πάρει ώστε να μην περιμένουμε να έρθει ο κύριος, να πω και το όνομα του, ήταν ο άνθρωπος, φυσικά έκανε υπερπροσπάθειες, τεράστιες προσπάθειες, ο κύριος ο Στρατέλης, έτσι, για να έρθει να κλείσει τη βάνα, εκεί να μην τρέχει το νερό όλο μες στο χωριό. Και να περιμένουμε 20 ώρες να φεύγει το νερό έτσι, ποταμί. Αυτό πρέπει να το δείτε, να τα συνεργεία να απλωθούν, να υπάρχει σε κάθε δημοτική ενότητα τουλάχιστον ένα να κλείνει αυτή την απλή κίνηση που δεν ξέρει κανείς να την κάνει. Ένα δεύτερο. Βλέπω πολιτιστικοί σύλλογοι που θέλουν κάτι επιδοτήσεις τώρα και τα λοιπά. Εδώ φυσικά τώρα εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά, δεν είμαστε στην οικονομική, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά ανώμψη κορονοϊού και τα λοιπά βλέπω κάτι 3.000, 3.000. Αυτά πώς γίνεται, με τι δηλαδή παίρνουν αυτά τα λεφτά, κάνουν δηλώσεις τώρα μέσα στον κορονοϊό που απαγορεύονται. Έτσι, πώς δίνονται αυτά. Και αν το εξετάζουν, ας πούμε, τι δικαιολογητικά κτλ. Ένα τρίτο. Ήμουν σήμερα με το Διευθυντή του Ειδικού Σχολείου. Και μου έλεγε, ας πούμε, για την πισίνα που υπάρχει πέρα, το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα, που υπάρχει πισίνα, πάνω από 50 παιδιά, είναι χαμός εκεί πέρα, πάνε και κολυμπούν, δροσίζονται μέσα στο κάψωμα. Και τώρα τους κάνα καταγγελία, προφανώς ένας ανταγωνιστής που έχει πισίνα, γιατί πηγαίνουν και παιδιά από το ΔΑΠ, άλλο το ΔΑΠ εκεί πέρα, και τους έστειλε και χαρτί ο Δήμος, τους έστειλε ότι αν δεν έχεις άδεια λειτουργίας και οπότε θα την κλείσεις. Και για την άδεια λειτουργίας που στέλνει χαρτί ο Δήμος, ευθύνη έχει ο Δήμος. Ο Δήμος και οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν, κύριε Πρόεδρε, την ευθύνη για να, εδώ και τόσο καιρό, για να διαβεί άδεια λειτουργίας. Κατασκευές παραδείγματος, όχι θέλεις κατασκευές παραδείγματος. Σε αυτές τις κατασκευές και υπογέλησης δόθηκε υλικά και πήγατε εκεί πέρα και μάλιστα ότι βοηθήσατε αυτή την πισίνα κτλ. Και αυτή μάλιστα η πισίνα έχει γίνει σε όλα τα δίκτυα του αντένα, του Sky κτλ. Ότι πόσο... και τώρα αρχίζει να διαφέρει τις κατασκευές. Τη μια φωτογραφιζόμαστε και το παίρνουμε και λίγο πάνω να βοηθήσαμε και τη μια αυθαίρετες. Εντάξει. Πάμε για τα αυθαίρετα. Θα πω και εγώ κάτι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχω εδώ χαρτιά και τα λοιπά, συγκεκριμένες επιχείρησεις που απασχολεί 20 άτομα. Έτσι. Και τι σου λένε πάλι χαρτί, ότι θα συγκλείσουμε αν δεν σε 10 ημέρες και τα λοιπά, δεν διορθώσεις τις υπερβολές αυτά που έχεις κάνει. Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει φάει του κόμματα πρόστιμα, γιατί μια 7 πόντους ήταν παραπάνω, μια πέργολα την κόψανε, την κατεβάσανε. Τώρα, αφού έχει πάρει όλες τις νόμιμες άδειες, τα τυπολοδομία αυτά κτλ. Του βγάζουν... Να τελειώσουν. Συνεχίστε. Τώρα, ότι το οικόπεδο εκεί πέρα που είναι, δεν είναι του ιδιώτη, και είναι, δεν είναι το ίδιο ότι και ανήκει, είναι κοινόγνωστο, πάνω σε αυτό βασίζονται. Ενώ υπάρχει και βεβαίως από Δήμο ότι αυτό είναι στο ίδιο. Έτσι. Και μια επιχείρηση με 20 άτομα, μια επιχείρηση που πληρώνει 2.700 στο Δήμο μόνο κάθε μήνα, από 0.5 τα 1.000 και άλλα 1.700 για τα πόστιμα συνεχώς που μπαίνουν κτλ. Που απασχολεί 20 άτομα προσωπικό, εμείς στέλνουμε χαρτιά, δικαιώσεις κτλ. Εγώ πάμε και ασκήνουμε για ασκήτω αιώλο
Εκεί που πηγαίνουν οι αξιωματούχοι του Δήμου κτλ. Να δουν και εκεί πέρα υπάρχουν αυτές τις κατασκευές. Έτσι. Γιατί έρχεται η αστυνομία και λέει: παιδιά, μας στέλνουν από το Δήμο κτλ. Έτσι λέει η αστυνομία. Και στα παλιά στον οδό Συριακό δεν μπορεί να το δει για τη συνέπεια αυτό που λέω. Και οπότε καλό είναι λίγο να προστατέψουμε την αγορά του πηγής, έτσι, να μην τη δώσουμε εμείς με δικιά μας αυτή λουκέτο. Και ένα τελευταίο, οδό Πόντου. Κάτι ακούει δικής για την οδό Πόντου, ότι θα μπουν οι κυβόλοι, θα γίνει ασφαλόστρωση, κόκκινος άσφαλος, μπλε άσφαλος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι τέτοια ακούει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας ενημερώσουν κάτι, έτσι, τι θα γίνει για την οδό Πόντου. Και πρόεδρε, προ εσάς, ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε ποιο είναι το πρωτόκολλο του Δήμου. Ιεραρχικά, δηλαδή. Δήμαρχος, πώς πάει και τα λοιπά. Έτσι. Η ιεραρχία του κόσμου ως προς το παθμό είναι το Δήμαρχος, μέσα στη συνέχεια είναι θεσμικά, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και από εκεί και ύστερα, για το οργανόγραμμα, δηλαδή πώς είναι. Θεσμικά, είπα, η ιεραρχία πώς πάει. Ναι, από εκεί πέρα, καλά τα πήγαμε εκτός. Το 3. Το 3 είναι ο επικεφαλής της... Και όχι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Ναι, της Βίζου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα όργανο το οποίο... Ξέρω ποιο όργανο. Ναι. Εντάξει. Το δικό σου τραπέζι, το δικό σου τραπέζι. Ναι, ναι. Ποιον εκπροσωπήσετε εσείς όλοι. Από τον πρώτο που του συμβούλου τον εκπροσωπήσετε. Ο επικεφαλής της παράταξης της... Μόνο που είπατε στο δικό σας τραπέζι, φτάνει όλα, έχω καλυφθεί. Είπατε αυτό. Το δικό σου τραπέζι είπε. Το δικό σου τραπέζι να καλύψει όποιο θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Όχι αυτό είπα, δεν υπάρχουν πιο δεύτερα πρακτικά. Όχι, υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν και κάμερες. Έτσι, δεν θα σκάλετε το μάλλον. Αλλά πώς, μ' άρεσε πέρυσι το καλοκαίρι που μιλούσατε για συνεργασία, όχι η δίκη, συνεργασία και ούτε συνεργασία είδαμε τίποτα δεν. Αν είδε κανείς από την αντιπολίτευση καλή συνεργασία με τη διοίκηση, πραγματικά δεν ξέρω. Συνεχίστε. Εσείς να συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ.